Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας άθλημα. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Πάει για το γκολ! Ναι, σκοράραμε. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Ρονάλντο! Η μπάλα στο πλεκτό! Τώρα που σκόραραν, το μάτς είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Και ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύριζαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Καντέ. Μοχάμετ Σάλαχ στέλνει την μπάλα μπροστά. Στον ουρανό η μπάλα. Αλκό την έκανε δώρο. Μέση ψάχνει τι κάνει το σουτ. Μέσα. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίχτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Ο Πιέρ Αουμπαμεγιάνγκ, ξέρουμε όλοι ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά παρόλα αυτά, πείτε μου ποιος τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Ο κανένας. Έτσι είναι, με τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να παίζεις γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν στο πι και φύ. Και να που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Μπράβο για την ετοιμότητά του. Από τις 100 αποστολές που αναλαμβάνει, τις 99 τις φέρνει πέρας. Πράγμα που έκανε και εδώ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πιέρ Αουμπαμεγιάνγκ. Δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Ασά. Αζάρ! Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Μεγάλη ευκαιρία. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτή τη φορά είναι σε θέση ψάρι. Για μένα ίσως και να καλυπτότανε. Ο βοηθός πάντως έχει διαφορετική άποψη. Μανολάς. Μέση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα ψάξει το γκολ. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί. Υπέροχη προσπάθεια. Πολύ καλή απόκρουση. Αν αναλογιστούμε μάλιστα και το πόσο καλά εκτέλεσε ο επιτιθέμενος. Περνάει την μπάλα στην περιοχή. Μανολάς επιμένει εκεί
και θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα σουτάρει για γκολ. Άλλο ένα γκολ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Και προσπαθεί να σουτάρει. Το πέτυχε! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Είχε άριστη τοποθέτηση γιατί έμεινε καλυμμένος από τον αμυντικό και την τελευταία στιγμή ξεπετάχτηκε. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει το γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Θα έλεγα πως πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο νικητής. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μπατιστούτα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν. Αντιμέτωπος εδώ με τον κολκί. Εξαπολύει ένα σου. Σουτάρι. Πολύ δεν ήταν αυτοί. Αν ήμουν ο τερματοφύλακας, θα πήγαινα να του ζητήσω τώρα αυτόγραφο. Ω Θεέ μου! Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Χριστό, ο αγώνας πλέον. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Αν και αυτός ο ανοιχτός τρόπος παιχνιδιού Χρήστο είναι θυστικός, πολύ φοβάμαι ότι ένας από τους δύο προπονητές θα τραβήξει χειρόφρενο, επιλέγοντας ένα πιο μυαλωμένο παιχνίδι. Η διαφορά στο σκορ έως τώρα είναι δίχως άλλο πολύ μεγάλη. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Και ακόμα μένει όρθιος. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Η Άρσενα θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Και τη σκάβει μπροστά. Ματίγια για Αναστάζιτς. Ποκμπά. Όμορφες πάσες. Μπατιστούτα. Και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά. Ο Μπαμεϊάν. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πιέρα Μπομεγιάν. Τη στέλνει. Δοκιμάζει το βολέ. Συνεχίζει μόνος. Μέση γεμίζει προς τα αντί. Μόνο ο γκολ. Ρονάλντο! Το έβαλε γκολ. Με αυτό ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ.
Πιέρα Μπομεγιάν. Αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Έτοιμος για το σουτ. Ναι, μπήκε! Τι να πει κανείς πλέον. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Μέσα. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Πογκμπά. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Μπατιστούτα! Μπήκε! Τρομερό λάθος. Και τιμωρήθηκαν. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας παίκτης απαγορεύεται να είναι τόσο αναποφάσιστος. Μπορεί να μείωσαν, αλλά έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Αζάρ. Κέιν. Αζάρ. Δεν έχει άλλη επιλογή τώρα. Πρέπει να κρατήσει μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Θα σουτάρει. Σουτάρει προς το τέρμα. Κι όμως είναι γκολ. Συνεχίζουν να τους κατακρεουργούν. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χρήστο. Αλλά τους αξίζει. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Μπατιστούτα. Θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Και ο τερματοφύλακας θα αποκρούσει. Νεϊμάρ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αζάρ. Μοχάμεντ Σάλαχ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Νεϊμάρ με την μπάλα. Τη στέλνει ψηλά. Βίλιαν. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Βίλιαν. Αζάρ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μαλτίνι. Μοχάμεντ Σάλαχ. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα. Να και το σφύριγμα της λήξης. Αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να θαυμάσουμε την επιμονή τους. Κράτησαν την ψυχραιμία τους και τα κατάφεραν πολύ καλά. Ειδικά αφού του βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Αυτή η ομάδα ξέρουμε πολύ καλά. Έχει γρήγορους παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτά είναι πολύ.